Συμφωνώ ότι κάθε θέμα πρέπει, κάθε συνεδρία της Βουλής πρέπει να επικεντρώνεται στο θέμα που έχει, αλλά όταν ανοίγουν τέτοια θέματα δεν μπορεί κανείς να είναι σιωπηρός. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλα, νωρίτερα δικαιολόγησε και επικύρωσε τη θανατική καταδίκη και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη. Και χειροκροτήθηκε γι' αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Στασούλας έχει γνωστές απόψεις και το θάρρος της γνώμης του. Και τις λέει ευθαρσώς. Αλλά μετά από τόσες δεκαετίες να δικαιώνεται το μετεμφυλιακό κράτος, σε μια στιγμή μάλιστα που με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων και του Προέδρου της, του Νίκου Βούτση, και της ελληνικής κυβέρνησης, υπήρχε ακριβώς αυτή η σημαντική πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια μιας παράταξης και ενός κόμματος, ποιος μπορεί να κατηγορήσει την αριστερά για διχασμό? Φυσικά. Εντάξει, δεν συζητώ για την πολιτική εκπροσώπηση του δοσυλλογισμού, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι δυνατόν να χειροκροτεί τέτοιου είδους στάσεις και κριτικές και απόψεις? Είναι κλιβερό. Στο θέμα μας. Αντιπερισπασμό καταγγέλει η Δημοκρατική Συμπαράταξη την πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και επιλεκτική ποινικοποίηση. Εγγυήσεις προειδοποιεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα μας επιτρέψει να διολιστήσουμε σε σκοπιμότητα μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία. Μα και όμως τελικά την ψηφίζουν και την εγκρίνουν όλοι ότι πρέπει να συσταθεί αυτή η Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης. Ναι, αλλά υπάρχει δικαίωμα της Βουλής να μην προχωρήσει σε αυτό? 6 δικογραφίες είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εν ενεργεία δρομολογημένες με πολίτες, μη πολιτικά πρόσωπα, εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, μη πολιτικά πρόσωπα που όμως έχουν επί σειρά ετών, πέραν της περίοδου 2001-2004 μάλιστα, στενούς πολιτικούς δεσμούς με πολιτικούς χώρους και πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό τε στέλνει η ανακριτική διαδικασία στη Βουλή, τις 6 δικογραφίες, και εκεί η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να μην συστήσει την Επιτροπή και να μην διερευνήσει ενδεχόμενες ευθύνες και ποινικές των πολιτικών προϊσταμένων της περίοδου εκείνης, των ανθρώπων οι οποίοι διώκονται και εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Απέναντι σε αυτό το πολύ προφανές και αυτονόητο πάμε να υπεκφύγουμε. Ακριβώς για να μην θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Διότι κάθε τέτοια επιτροπή, όταν την προσεγγίζεις με έντιμους όρους και χωρίς περικοκλάδες και υπεκφυγές, όντως είναι μια ευκαιρία. Όχι για να βρεις τον ένοχο σου και καλά, μπορεί και όντως ένα πολιτικό πρόσωπο να μην αποδειχθεί η ενοχή του. Αλλά ο έλεγχος τιμά τον ελεγχόμενο, ιδιαίτερα όταν αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και θα πρέπει εκείνος να το ζητάει. Ας το ζητήσει λοιπόν χωρίς τους αστερίσκους και τις προϋποθέσεις και η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, και ας προχωρήσουμε σε αυτήν την πρόταση να την ψηφίσουμε επί της ουσίας και να ξεκινήσουμε πραγματικά μια διαδικασία διερεύνησης. Διότι οι δικογραφίες είναι και τρέχουν. Θα τις διαχωρίσουμε? Θα πούμε ότι αυτές δεν ενδιαφέρουν τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε στον τομέα των εξοπλισμών ο πολιτικός έλεγχος? Θα είναι κάτι ξένο προς τη Βουλή? Είναι λοιπόν βασικό έργο της Προανακριτικής Επιτροπής. Ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Καραγιαννίδης είπε πριν μερικά πράγματα και συμφωνώ απολύτως με αυτά που έθεσε, αλλά με βάση τις διαβιβαστήσεις δικογραφίες έχουμε να εξηγήσουμε
Με ποιες εγγυήσεις σχεδόν το 1/4 του εξωτερικού χρέους της χώρας αναλώθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα και κατά πόσο αυτό υπηρέτησε πράγματι την άμυνα της χώρας και μάλιστα χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς ιδιοτέλειες. Αυτό πρέπει να απαντηθεί ειδικά τώρα που έχουμε ακριβώς αυτήν την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο. Και όχι ως υπεκφυγή, αλλά ως ένα στοιχείο για την υπέρβαση της κρίσης και για να προχωρήσουμε σε μια άλλη μεταμνημονιακή εποχή πέραν όλων αυτών των παθογενειών. Και ακριβώς εκεί έχει να ζητήσει κανείς διερεύνηση για την εμπέδωση της διαφάνειας στους οργανισμούς με τους οποίους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται και ελέγχει τη διαφθορά. Τα θέματα που τέθηκαν και από τον Χρήστο τον Καραγιαννίδη σχετικά με το πώς γινόταν ο δανεισμός για να εξυπηρετηθούν αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Και δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του. Εάν οι διαγωνισμοί έχουν πολύ περισσότερο που οι διαγωνισμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, ειδικά για αυτό το λόγο, είναι ένας πρόσθετος λόγος που πρέπει αυτά να είναι πολύ απολύτως οχυρωμένα, η διαφάνεια και η διαχείριση αμυντικών δαπανών, η αναλυτική καταγραφή της μεθοδολογίας για την αγορά των εξοπλισμών, οι διαδικασίες τέλος που θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε ουσιαστικές ρήτρες ακεραιότητες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνεται, κύριε Δήμαρχε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πράγματι στο παρελθόν προτάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση που τότε η υπουργός και τώρα πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράτευσης, κυρία Γεννηματά, τις είχε αποδεχτεί και μάλιστα τις είχε εντάξει και στην δική της πλέον πολιτική πρωτοβουλία. Για τις ρήτρες ακεραιότητες και τον αποκλεισμό αδιαφανών συναλλαγών στις συμβάσεις και των αντισταθμιστικών αποκεφαλημάτων και όλων. Και κάθε ένας, κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο εναντίον του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη δεν θα μπορούσε επί τη βάση καταλόγου που θα τηρεί το να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Ξεχάστηκαν όλα αυτά και πρέπει να επανέλθουν στην επικαιρότητα. Με αυτές τις σκέψεις, όχι μόνο εισηγούμε, αλλά υπερψηφίζω βεβαίως την πρόταση για τη σύσταση της Ανακρατικής Επιτροπής και σε όσους διαφωνούν ή επιφυλάσσονται ή αναζητούν αστερίσκους ή οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να τους θυμίσω τον Όσκαρ Ουάιλντ. Μια φράση πάρα πολύ ταιριαστή για αυτό που συζητάμε σήμερα. Πολλοί είχαν ανακαλύψει παρακαλώ, κύριε Δρίτσα, πριν τον Κολόμβο, αλλά όλοι φρόντιζαν να το αποσιωπήσουν. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.